Άρχεται η Δημοτική Σύμβουλο. Κυρία Πρόεδρε, τέτοια ώρα το κουβεντιάζουμε το θέμα σκόπιμα. Ενώ το θέμα είχε μπει αρχικά, μετά την συνεδρίαση, όλα μεθοδεύτηκαν ακριβώς τέτοια ώρα για να μην ακουστούν κάποια πράγματα που έπρεπε να ακουστούν. Η συγκεκριμένη δράση δεν αφορά την συγκεκριμένη. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, επειδή έχω την ευθύνη για το πως είδατε ότι όπως προέκυψε ήρθε, γιατί έτσι αποφάσισε το σώμα, δεν υπήρχε πρόθεση. Τα σχόλια μου δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η κοινοφελής επιχείρηση θέλησε να προχωρήσει την λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Γρηγόρη που δεν μου απάντησε στις ερωτήσεις μου, θέλω να του πω ότι στη σύμβαση που έχω στον υπολογιστή μου, στο mail μου δηλαδή, δεν υπάρχουν τα 5.000 που θα έδινε και η εταιρεία, έστω σαν ένα μικρό δείγμα. Σας παρακαλώ λοιπόν, Πρόεδρε, να μου δώσετε τη σύμβαση στην οποία αναφέρονται τα 5.000 που είπατε στο ενίκιο. Επίσης, στην σύμβαση που έχω, μιλάει για καρναβαλόκοσμο, ενώ στις διαφημίσεις που είδα που τρέχουν στα πόρταλς έχει έναν άλλο τίτλο. Δεν ξέρω για ποιο θέμα μιλάμε και γιατί μιλάμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο χώρος του, η απόφαση που πήραμε και ψήφισα θετικά με επιφυλάξεις στην πρώτη συνεδρίαση έγινε κάτω από την πίεση της παραχώρησης του λιμανιού με στόχο να γίνουν εκεί καρναβαλικές δράσεις υπό την εποπτεία της κοινοφελούς και όχι να παραχωρήσουμε δωρεάν και χωρίς κανένα αντίτιμο το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται από τη Δημοτική Αρχή μια τακτική πλήρους παραχώρησης της δημοτικής περιουσίας και σε αυτό έχουν ευθύνη τόσο ο Δήμαρχος, ο οποίος έδωσε την εντολή, όσο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που υπέγραψε ο κ. Βαφέας, που υπέγραψε την εντολή, όσο και ο πρόεδρος του Καρναβαλιού, που δέχτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να σας αναφέρω δύο μόνο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από την Κοινοφελή για το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων, έχει ρητά δηλώσει την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη καρναβαλική δράση και ρητά η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει ζητήσει από τον πρόεδρο, παρακαλώ πρόεδρε να με διαψεύσει να λέω ψέματα, να βγάλει δελτίο τύπου στο οποίο να φαίνεται ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη καρναβαλική δράση ή με το πλαίσιο και το πνεύμα των συγκεκριμένων δράσεων. Μάλιστα, οι ίδιοι είπαν ότι η συγκεκριμένη δράση έρχεται σε αντίθεση με την παιδική Καρναβαλούπολη, η οποία έχει οργανωθεί από τους ίδιους, στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά πάρα πολλοί πατρινοί και κινδυνεύει η Καρναβαλούπολη του Δήμου να την αφήσει στον αέρα, ακριβώς γιατί πολλές οργανώσεις και πολλοί δημιουργοί που συμμετέχουν άφιλο κερδό σε αυτή τη δράση θα φύγουν, θα αποσύρουν την συμπαράστασή τους στο Δήμο, γιατί θεωρούν ότι κοροϊδεύονται. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, η οποία ήταν επεισοδιακή, κράτησε περίπου 4,5 ώρες στο προηγούμενο ΔΣ, ο κ. Καρμένης απουσίαζε τότε. Κατέθεσαν επιστολή οι εργαζόμενοι στην Κοινοφελής. Ο κ. Ροπαλίδης σας μετέφερε τώρα το κλίμα που επικρατεί στους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων. Ακούστηκαν πολύ σκληρά λόγια για τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και μπορώ να πω να σας μεταφέρω ένα κλίμα δυσαρέσκειας από την πλευρά τους σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν. Δυστυχώς, ούτε οι ενστάσεις των εργαζομένων, ούτε οι ενστάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που είναι καθήλια αρμόδια, έγιναν κατανοητές. Στην ερώτησή μου, γιατί σίγουρα μια δράση δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά από το Δήμο και μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, στην ερώτησή μου, τι θα γίνει με τους χορηγούς του πατρινού καρναβαλιού, γιατί αυτό που γίνεται κάτω δεν είναι το πατρινό καρναβάλι και αυτή τη στιγμή παίρνετε απόφαση για κάτι που δεν είναι το πατρινό καρναβάλι. Δεν έχει ούτε τη φιλοσοφία του, δεν έχει ούτε τη συγκατάθεση αυτών που έχουν δώσει την ψυχή του. Αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Σουμιάδης εδώ και δεν ξέρω αν θα ήθελε να τοποθετηθεί. Ούτε υπάρχει εκεί στον χώρο κάτι, ο κ. Σουμιάδης είναι από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Και ούτε εκεί υπάρχει το μεράκι, ο ενθουσιασμός των ερασιτεχνών που χρόνια τώρα δίνουν το πατρινό καρναβάλι. Στην ερώτησή μου λοιπόν, ποιοι είναι οι χορηγοί για το Δήμο, γιατί ο κ. Κοντογιάννης σε αυτά τα πλαίσια έβαλε την ιδιωτικοποίηση, δεν έχω πάρει απάντηση. Δεν ξέρουμε ποιοι έδωσαν, ποιοι θα δώσουν χρήματα στο Δήμο, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις οι δικές μας. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη δράση, με βάση την εισήγηση που μας είχε γίνει από τον κύριο Νασόπουλο, απευθύνεται στα παιδιά. Αλλά δυστυχώς
Και γι' αυτό είστε υπεύθυνοι όλοι όσοι ψηφίζετε τώρα το ναι ή θα ψηφίσετε το ναι ή όσοι ψηφίσατε το ναι. Ο χώρος αυτός βλέπει το παιδί ως πελάτη. Ένα παιδί που θα παίζει με τα ηλεκτρονικά, ένα παιδί που θα πουλάει οτιδήποτε έχει πάνω του για να ευχαριστηθεί στα παιχνιδάκια που γυρίζουν γύρω-γύρω. Ένα παιδί το οποίο θα κριθεί να δει ένα θέαμα το οποίο, για το οποίο εμείς οι κοινοφελείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Γιατί εμείς οι κοινοφελείς δεν δώσαμε καμία κατευθυντήρια γραμμή. Τελειώνοντας, κλείνω κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βαφέα κατά πόσο δικαιούται να παραχωρήσει χώρο του Δήμου χωρίς ενίκιο. Για παράδειγμα, το Καρουζέλ και το Παγκοδρόμιο. Αν θα πάρουμε νίκη, ευχαριστώ πολύ.